Ενημερωτική δράση για την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς πραγματοποιήθηκε σήμερα στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου από τους εθελοντές της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας. Με αφορμή τη σημασία της σημερινής ημέρας, οι εθελοντές είχαν στήσει ενημερωτικό περίπτερο και πήραν τις θέσεις τους ώστε να διδάξουν πρώτες βοήθειες αλλά και να απαντήσουν ερωτήσεις των πολιτών αναφορικά με την επανεκκίνηση καρδιάς. Για μας κάθε μέρα είναι Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς, γιατί δεν σταματάμε σε μία μέρα που έχει δηλωθεί σαν Παγκόσμια μέρα. Σχεδόν κάθε μέρα, τόσο σε σχολεία, τόσο σε συλλόγους, τόσο σε απλούς συμπολίτες έξω, με κάθε τρόπο, είτε στο χώρο μας που οργανώνουμε τέτοια σεμινάρια, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο κόσμο, περισσότερους πολίτες, περισσότερους απλούς ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο γεγονός στην καθημερινή τους ζωή, από το σπίτι τους, στην εργασία τους ή οπουδήποτε αλλού βρεθούν για κάποιο άλλο λόγο. Και καλό είναι όλοι μας να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Επειδή αυτή η κατάσταση χρειάζεται άμεση ενέργεια σε ελάχιστο χρόνο, καλό είναι να γνωρίζουμε και να ξέρουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα κάνουμε κακό. Ό,τι και να κάνουμε, όσο και λίγο λάθος να είναι, όσο και να είναι κάτι διαφορετικό, θα είναι καλό. Εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος χάνει τη ζωή του και ο μόνος τρόπος να μπορέσει να διατηρηθεί στη ζωή είναι να κάνουμε 2-3 απλές κινήσεις, συμπιέσεις στο στήθος για να μπορέσουμε να δουλέψει, να λειτουργήσει η καρδιά μηχανικά με τα χέρια μας και ακόμα καλύτερα αν υπάρξει απεινιδωτής, να κάνουμε χρήση απεινιδωτή με πολλές πιθανότητες να τον επαναφέρουμε ξανά την καρδιά σε λειτουργία και ο άνθρωπος να επανέλθει στη ζωή αφού έχει περάσει ήδη από το θάνατο για κάποια λεπτά. Υπάρχει ενδιαφέρον, παρόλο που ο κόσμος είναι στην αγορά και τρέχει να προλάβει τις δουλειές και τα ψώνια του, σταματάει, ρωτάει, μαθαίνει. Πολλοί από αυτούς συμμετέχουν, κάθονται κάτω, στείνονται, κάνουν τις κινήσεις που τους δίνουν τα παιδιά εδώ πέρα, εκπαιδευτές μας και παίρνουν μια πρώτη ιδέα. Και αυτό είναι ένα ένασμα ότι μας ρωτάνε πού μπορούν να συνεχίσουν, πού μπορούν να μας βρούνε. Και επειδή εμείς έχουμε ένα σενάριο κάθε μήνα, πρώτη Τετάρτη και τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα, στο χώρο μας, στον Άναυρο, εκεί στη Γορίτσα, κάνουμε δωρεάν μαθήματα απόγευμα 6 με 8. Ο κόσμος το μαθαίνει και αρχίζει σιγά σιγά να συμμετέχει και σε αυτά, που είναι πολύ βασικά για να μάθει κάποια πράγματα, τα οποία αργότερα θα σώσουν μια ανθρώπινη ζωή.